βρισκόμαστε στην Κομωτινή. Σήμερα, Δετάρτη, 16 Νοεμβρίου, η Ένωση Εφέδρων Προσπαθών και Νομοδότητων έχει μια εκδήλωση με ομιλίε στον καθηγητή φιλοσοφία του Πανεπιστημίου του Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντάκη, τον ομιλούμενο. Ο κύριο Κωνσταντάκη θα θέσει. Ο κύριο Κωνσταντάκη θα θέσει ένα θέμα σχετίζεται με την ιστορία και τον πατριωτισμό. Εγώ θα αναφερθώ στις εξελίξεις στο Ιράκ, τη Συρία, το κουρδικό και πώς αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν την πορεία του Κυπριακού, τα θέματα του Αιγαίου και της Θράκης. Σε ό,τι με αφορά θα κάνω μια παρουσίαση με slides, χάρτες και slides και θα προσπαθήσω να κάνω μια προβολή στο μέλλον αυτών που συμβαίνουν στην περιοχή του Ιράκ. Σήμερα μάλιστα έχουμε τις εξελίξεις στη Συρία και στο κουρδικό γενικότερα και να δούμε πώς αυτές επηρεάζουν τα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, στο Αιγαίο και τη Θράκη. Στο επίκεντρο πάντα το τουρκικό έχετε πολλά άρθρα. Σε τι οφείλεται αυτό? Γιατί πιστεύω και Φινλανδός να ήμουνα, θα έγραφα ακριβώς τα ίδια. Είναι λάθος να ερμηνεύουν τις αναλύσεις μου, είτε συνδυάζονται έστις με την ανάμειξή μου στην υπόλοιψη του Τσάλα, με το ότι είμαι Έλληνας. Δεν έχει καμία σχέση. Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι αντικειμενικός και αυτό νομίζω ότι μπορεί κανείς να το διαπιστώσει διαβάζοντας τα άρθρα. Είχα γράψει το 2002 ή 2003, αν δεν κάνω λάθος, ένα άρθρο στην εφημερίδα, στο περιοδικό Άμυνα και Διπλωματία και έλεγα σε αυτό ότι η θέση της Τουρκίας την επόμενη μέρα, εννοώντας όταν θα έχει κλείσει μια σελίδα για το πολιτικό, θα είναι κάπου μεταξύ Λοζάνης και Σεβρών. Νομίζω δε ότι εάν διαβάσει κανείς εκείνο το άρθρο και δει και την πορεία των εξελίξεων αυτά τα 15 περίπου 14 χρόνια, θα δει ότι επαληθεύομαι επακριβώς. Και άλλωστε δεν χρειάζεται να ανατρέξω σε δικά μου άρθρα, αρκεί κανείς να ανατρέξει στις δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, του Ερντογάν, προσφάτως. Όταν στο προεδρικό Μέγαρο κάλεσε το Τουρκικό Συμβούλιο για να εγκαινιάσει τη νέα πολιτική περίοδο 15-16-17, τους είπε τα εξής λόγια, όπως τα μετέφρασα κατά λέξη από Τούρκους δημοσιογράφους που τα μετέφεραν στο τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είπε ότι το status quo στην περιοχή θα αλλάξει και εάν δεν κάνουμε κάτι, ή θα μικρύνουμε ή θα μεγαλώσουμε. Και από εκεί και μετά πιστεύω ότι έκανε κάποιες κινήσεις για να καθαρίσει την πολιτική της Τουρκίας. Στην ουσία ταυτίζονται οι διαπιστώσεις μας με αυτά που διαπιστώνουν και αναλύουν και οι Τούρκοι αναλυτές. Φυσικά εμείς, επειδή κατοικούμε σε αυτή τη χώρα, είμαστε Έλληνες, κάνουμε και ένα συσχετισμό πώς επηρεάζουν αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές, πώς επηρεάζουν τα πράγματα. Την συσχετισμό δυνάμεων, την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και τη Θράκη. Περισσότερα θα τα δούμε στην εκδήλωση. Σαν ένας έμπειρος, μια τελευταία ερώτηση, σαν ένας έμπειρος αναλυτής στα ελληνοτουρκικά, αυτό το βλέπουμε και το παρακολουθούμε κι εμείς, ότι από εδώ και πέρα πώς βλέπετε το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων και το κυπριακό φυσικά? Μετά και το πρακτικό. Ακούστε, θα έλεγα ότι αφετηρία της αλλαγής δεν είναι το πρακτικό. Είναι αυτό που είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος που ανέφερα πριν από λίγο της Τουρκίας, όσο θα είπα το κάτω, ότι αλλάζει η περιοχή. Νομίζω ότι αυτό που θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι μια καινούργια εξέλιξη. Αυτό που γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να είμαστε ένα βήμα πριν να παγώσουν οι ενταξιακές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας. Η Ελλάδα κυρίως και η Κύπρος αργότερα είχαν μια στρατηγική εξομάλυσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων μέσω Βρυξελών. Δηλαδή, ο στόχος ήταν η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας να οδηγήσει στην εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δηλαδή, όσο η Τουρκία έκανε βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τις Βρυξέλλες και ανοίγοντας καινούργια κεφάλαια, προσαρμοζόμενη στα ευρωπαϊκά δεδομένα, αυτό θα την υποχρέωνε να αλλάξει πολιτική
που αυτό θα βοηθούσε στην εξομάλυνση των εργασιών. Εάν παγώσουν οι ενταξιακές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πιστεύω ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε Κύπρος και Ελλάδα σε μια αναθεώρηση της πολιτικής, αφού πλέον τερματίζεται ή παγώνει η άλλη διαδικασία, για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό το σοβαρό ζήτημα που είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εσείς σε όλες αυτές τις εξελίξεις στη Θράκη, σε ποια θέση βλέπετε? Η Θράκη, ακούστε. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στη Θράκη είναι την όποια πολιτική, αν έχει πολιτική Ελλάδα απέναντι στη Θράκη γενικότερα και ειδικά στη μειονότητα, αυτή η πολιτική θα πρέπει να έχει ένα συντονιστικό όργανο και νομίζω ότι αυτό το συντονιστικό όργανο θα μπορούσε να είναι ένας περιφερειάρχης ο οποίος θα εκλεγόταν με τη συνένεση όλων των κομμάτων και όλων των παραγόντων στη Θράκη. Και αναφέρομαι και στον χριστιανικό και στον μουσουλμανικό πληθυσμό. Εάν λοιπόν υπήρχε ένας περιφερειάρχης. Διορισμένος έπρεπε να είναι αυτό. Εκλεγμένος, είπαμε, συνένεση. Ένας λοιπόν περιφερειάρχης που θα είχε τη συνένεση της κοινωνίας και θα εφάρμοζε μια πολιτική, σαφή πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας του ελληνικού κράτους, νομίζω ότι θα έλυνε τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, που υπάρχουν στην Θράκη, και εκτιμώ ότι αυτό θα βοηθούσε στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς να εμπεδώσουν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης απέναντι στο ελληνικό κράτος, αφού πλέον θα υπήρχε μια αρχή η οποία θα εφάρμοζε ένα καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας, αλλά και μια ενιαία πολιτική, και αυτό πιστεύω ότι θα επανακαθόριζε και τον ρόλο και την επιρροή που ασκεί το τοπικό προσκήνιο στην περιοχή. Ο Σάββας ο Καλεντερίδης και ο Σεβασμιώτατος Θεολογική Σχολή του Παλαιστινίου Αθηνών. Προσεκτή ήθελα να ομιλήσω και θα μιλήσω με θέμα ώρες εθνικής περισυλλογής. Πιστεύω ότι το έθνος μας περνάει μια κρίσιμη στιγμή και ότι χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση. Παράλληλα, θα βρω την ευκαιρία να απαντήσω για το θέμα της Εκκλησίας, που είπαμε ότι είμαι φιλόλογος, δεν είμαι θεολόγος, θα το τονίσω αυτό, ότι η Εκκλησία δεν προσέφερε στον αγώνα και για το πρόβλημα των θρησκευτικών. Αυτά θα είναι τα δύο σημεία που θα εστιάσω την και θα καλέσω όλο τον κόσμο εδώ, τον κόσμο της Θράκης, που είναι περιοχή ακριτική, πολύτιμη περιοχή, ποτισμένη με αίμα και με δέρμα, να είναι σε διαρκή εγρήγορση, διότι οι καιροί είναι, όπως λέγει ο Φουγγιλίδης, που με νετή. Το μεταναστευτικό είναι αυτό που παράγει το πράγμα. Δεν θέλω να εισέλθω στην ανάλυση του μεταναστευτικού, αλλά οπωσδήποτε κάθε στομάχι μπορεί να αφομοιώσει ορισμένο υλικό. Το ίδιο και με το εθνικό μας στομάχι της Ελλάδος. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι μπορεί να επισυμβεί μεγάλη εργασία με φοβερές, μελλοντικές κυρίως συνέπειες. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε αλληλέγγυοι, είμαστε φιλάνθρωποι, είμαστε φιλελεήμονες και όλα αυτά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει οι πύλες του έθνους να μένουν αφρούρητες. Αυτό θέλω να πω μόνο.